Στην κυρία Στρίδου. Ναι, θα πάμε και στην κυρία Στρίδου πριν καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας που μας έρχεται από το αυτοκινητοδρόμιο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Ζήχναλη. Η κυρία Λίνα Στρίδου Γραμμάδα είναι γεωπόνος η ίδια και θα μας μιλήσει για το ξεκίνημα της καλλιέργειας κλωστικής κάναβης στις Αίρες. Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε? Ναι, γεια σας κυρία Μωραϊτέ. Τι κάνετε, Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Πείτε μας τι είναι η κλωστική κάναβη και το ξεκίνημα αυτής της καλλιέργειας για να καταλάβουμε κι εμείς. Ναι, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή να σας ενημερώσω ότι είμαστε στο χωράφι Ναι. μαζί με τους αγρότες. Παίρνουμε τα 12 πρώτα στέμματα στο νομό Σερών, στον Προβατά, στο αγρόκτημα του Προβατά. Ναι. Ήδη τελειώσαμε το πρώτο κομμάτι και είμαστε στο δεύτερο. Ναι. Η κλωστική κάναβη είναι μια καινούργια καλλιέργεια, εναλλακτική, με πολύ καλές αποδόσεις και ευελπιστούμε ότι θα είναι το φυτό του μέλλοντος. Μάλιστα. Αν όχι φέτος, του χρόνου σίγουρα. Είναι ένα φυτό το οποίο χρησιμοποιείται για την διατροφή, Ναι. γίνεται αλεύρι, λάδι, πόσιμο, ρούχα, παπούτσια, κάλτσες, πολλά προϊόντα. Πολλά Και προϊόντα. Ναι. αν εμείς επιχειρήσουμε του χρόνου να καλλιεργήσουμε, να μεταποιήσουμε και το στέλεχος, γιατί όλο το φυτό είναι μεταποιήσιμο, εμείς φέτος θα πάρουμε το σπόρο μόνο, το οποίο θα το προμηθεύσουμε σε εταιρεία, Ναι. με σύμβαση κανονικά, με την έγκριση του ΚΠΕΛ και με πολύ καλές αποδόσεις πιστεύουμε. Επειδή το φυτό καλλιεργήθηκε ευρέως στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα, από το 1967 έχει να καλλιεργηθεί η κλωστική κάναβη, να διευκρινίσω, όχι η ινδική. Η ινδική Η είναι η κλωστική, φαρμακευτική. είστε ξεκάθαροι. Ναι, 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 ναι. η φαρμακευτική, η ινδική είναι το κοινό χασίς που λέμε. Εμείς δεν καλλιεργούμε αυτό. Καλλιεργούμε αυτό που εγκρίθηκε από το Υπουργείο. Ναι. Και πιστεύουμε ότι οι αποδόσεις μας για πρώτη φορά θα είναι γύρω στα 100 κιλά του χρόνου, αφού θα γνωρίζουμε καλύτερα 100 το κιλά φυτό. το στρέμμα. Το στρέμμα. Ελάτε Το τώρα. στρέμμα. Μάλιστα. Ναι, 100 κιλά το Και στρέμμα. θα είναι συμβολαιακή η γεωργία, κυρία Στρίδου? Όχι. Όχι. Γιατί Όχι. λέτε εσείς ότι θα πάρετε το σπόρο που θα τον δώσετε σε εταιρεία. Και λέω μήπως η εταιρεία στη συνέχεια το δίνει στους παραγωγούς και πάει συμβολιακά όλο αυτό. Όχι. Η Όχι, μου εταιρεία λέτε. έχει μεταποιητήριο το οποίο επεξεργάζεται αμέσως και το κάνει λάδι. Λάδι για πόσιμο ή και για μασάζ. Πού θα πωλείτε όμως, πού θα πωλείτε αυτό το προϊόν το οποίο θα παραχθεί? Όχι το Πουλείτε. φετινό, τις επόμενες χρονιές. Και πουλείται και σήμερα το λάδι αυτό σε καταστήματα, Ναι. καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Υπάρχουν εταιρείες που έχουν στήσει ήδη καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, στην Ξάνθη, στην Εδετόνα. Άρα ενδιαφέρονται έμποροι για αυτό το προϊόν, Βέβαια. θέλω να πω. Ναι, Ωραία, ενδιαφέρονται. ωραία, Ναι, ωραία. και πιστεύουμε ότι θα υπάρχει και στις Αίρες πολύ σύντομα. Γιατί ξεκινάτε μόνο με 12 στρέμματα? Ξεκινάμε στον Προβατά με 12 στρέμματα. Α. Θα στείλουμε και σε άλλο χωριά. Εμείς Α, τώρα μάλιστα. λέμε για το αγρόκτημα που παίρνουμε σήμερα. Πολύ ωραία. Ναι. Και σε άλλο χωριά του νομού Σερών. Για να το δοκιμάζουμε και στη Λίμνη κοντά στην Κερκίνη και στο Δαφνούρι Πολύ και στο ωραία. Ποφό. Πιάσαμε όλο τον κύκλο του νομού Οπότε, Σερών. κυρία Αστρίδου, θα μου κάνετε τη χάρη την επόμενη εβδομάδα να σας φιλοξενήσουμε από κοντά και να έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολλές λεπτομέρειες για αυτό το προϊόν, μιας Βεβαίως. που μου λέτε ότι Βεβαίως, αρχίζει και κυκλοφορεί πλέον. ναι, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς, οι αγρότες και εγώ που προσφέρω την τεχνογνωσία μου στους αγρότες, αυτά που ξέρω από τις Ναι, βιβλιογραφίες, ναι. συστηνόμαστε με το φυτό. Γνωρίζουμε. Σήμερα Ναι, είδαμε το σωστά. σπόρο. Σε 8 μέρες θα φυτρώσει το φυτό και θα γνωρίσουμε το φυτό. Πολύ Θα ωραία. συστηθούμε. Πολύ Ναι, ωραία. οπότε μπορούμε να το ελέγχουμε και με τη βοήθειά σας, μέσω του Βεβαίως. καναλιού σας, μέχρι τον αλωνισμό. Έτσι, έτσι. Θα μας βοηθούσατε Και πολύ. να δούμε και τα προϊόντα. Σας ευχαριστώ πάρα Και πολύ. τα προϊόντα. Σας Και εγώ ευχαριστώ. ευχαριστώ. Να Να είστε είστε καλά. καλά. Γεια Να είστε σας. καλά.